ψηλή αρτηριακή πίεση, σωστά το λέω. Έτσι, ναι. Υπέρτες, ξέρω τις ιατρικές ορολογίες. Ωραία, καλές. Ναι. Να βλέπεις την υγεία σου να μην πάει καλά. Κάτι μου έλεγες προηγουμένως και για δερματικά, γιατί εμένα το δέρμα είναι η μεγάλη μου. Η αχίλλειος μου πιθανά και δερματικά δεν είχες. Ναι. Είχα γυροειδή αλοπεκία, που σημαίνει ότι αναπεριοχές τριχοφάγους, ας πούμε, αναπεριοχές έπεφταν τα γένια μου. Αυτοάνωσο να οθάνω. Είναι αυτοάνωσο και τα μαλλιά μου. Πάντως τώρα και από μαλλιά και από γένια μια χαρά σε βρίσκω. Μια χαρά σε βρίσκω. Ναι. Αλλά μια ζωή από τα 24 μου είχα ανά 6 μήνες άλλη περιοχή. Βάζαμε κορτιζόνες, ενέσεις. Ενέσεις στο δέρμα. Ναι, ναι, από κάτω υποδόριο. Υποδόριες ενέσεις. Μετά. Ήσουν αχώδης, θανό. Χωρίς τι. Ήσουν αχώδης. Αχώδης, όχι περισσότερο, όχι. Όχι περισσότερο από τώρα. Okay. Καλά, κάθε φοιτητής ιατρικής. Ναι, ναι, αυτό σκέφτομαι. Ήσουν και φοιτητής ιατρικής και μάλιστα και στη Γερμανία μετά που πήγες είναι πολύ δύσκολο. Η Γερμανία είναι πιο δύσκολος χώρος για να κάνεις είτε πτυχίο ιατρικής είτε ειδικότητα. Ναι. Είναι πολύ δύσκολο. Ναι. Αλλά είναι μεγάλη παγίδα αυτό, γιατί όλοι πιστεύουν ότι είναι το στρες ο κύριος. Ενώ δεν είναι μόνο το στρες. Έτσι, και το έχουμε καταλάβει εμείς οι δύο. Έτσι. Αυτό είναι το θέμα, ότι και εγώ νόμιζα όλη την ώρα ότι είναι ok στην παιδιατρική που είχα πρόβλημα λίγο με την καθηγήτρια ή στο στρατό ή δεν είναι αυτό. Δηλαδή μετά ήμουν στην εντατική, είχα το ίδιο άγχος ή μετά νέα δουλειά στο ιατρείο, ποτέ ξανά δεν χάθηκαν οι τρίχες. Και τώρα έχεις κάνει ξεκίνημα, και τώρα ξεκίνημα, και τα μαλλιά μου είναι εδώ πέρα και τα γένια μου. Εμένα αυτό με σοκαριθάνει. Γιατί είχα καταλάβει πριν να διαγνωστώ ότι αυτά που έτρωγα. Μου πήρε 44 χρόνια, αλλά το κατάφερα. Ότι αυτά που έβαζα από πάνω έπαιζαν ρόλο για το τι γινόταν μέσα και τι έφευγε από κάτω. Ήμουν τόσο έξυπνος ότι δεν μπορούσα να το καταλάβω πριν. Οπότε, ήδη προτού διαγνωστώ, έκανα διάφορες προσπάθειες. Για παράδειγμα, να μην πίνω καθόλου γάλα για ένα μήνα. Είδα ότι δεν σταμάτησε. Μετά, να μην τρώω το ένα, μην τρώω το άλλο. Και όταν είδα πριν την κολονοσκόπηση και τις βιοψίες κλπ., ότι όταν ο γιατρός μου είχε πει για μια εβδομάδα να μην τρως φρέσκα φρούτα, μου είπε, φυλλώδη λαχανικά, να μην τρως τίποτε που να έχει ίνες, να τρως ας πούμε μόνο κρέας, γάλα, αυγά, τυρί και άντε και καμιά σπιρφέτα ψωμί. Είδα ότι προτού πάω να κάνω την εξέταση, αυτή η διατροφή που στην ουσία δεν είχε μέσα φυτικές ίνες, ήδη μου είχε κάνει κάποια βελτίωση. Έτσι. Οπότε μετά όταν μου είπα, ξέρεις τώρα πρέπει να πάρεις πολύ βαριά φάρμακα, γιατί τα νοσοκατασταλτικά είναι κάποια πολύ επικίνδυνα. Τα παίρνει κάποιος ο οποίος έχει κάνει μεταμόσχευση ενός οργάνου, για παράδειγμα, τα οποία συμβιβάζουν τη λειτουργία του νοσοποιητικού σου. Μπορεί να σε βοηθήσουν ώστε να μην έχει εξάρσεις ο γαστρεντερικός σωλήνας λόγω της Κρόνος, αλλά θα σου κάνουν και άλλες ζημιές. Μπορεί να πας και κανένα άλλο σοβαρό νόσημα λόγω του ότι το νοσοποιητικό σου δεν είναι σε εγρήγορση. Και εκεί κατάλαβα ότι τα πράγματα που τρώω, τα πράγματα τα οποία έτρωγα με θρησκευτική βλάβεια, επειδή με είχε διδάξει η μάνα μου, ο πατέρας μου, η διαιτολόγος μου, ένας, ο άλλος, ότι πρέπει να τρως όσπρια, πρέπει να τρως φρέσκα φρούτα, φυλλώδη λαχανικά, φρέσκες τροφές, να αποφεύγεις τα λιπαρά, να αποφεύγεις το κρέας, να αποφεύγεις το... Όλα εκείνα με βλέπτα. Γιατί όμως, γιατί είναι εκεί τα αντισώματα, γιατί είναι εκεί, γιατί αντιδράει έτσι ο οργανισμός. Ο λόγος λοιπόν που αρρωσταίνουμε τον απαντάει η εξελικτική ιατρική, evolutionary medicine, που κοιτάει αυτό το evolutionary mismatch, δηλαδή η εξελικτική αναντιστοιχεία. Evolutionary mismatch, έτσι. Εξελικτική αναντιστοιχεία. Έτσι, ένα κακό match δηλαδή μεταξύ του σώματός μας, του capacity μας, δηλαδή τι μπορούμε να αντέξουμε σαν σκεύος, που δεν θέλω να πω ότι είμαστε σκεύη απλά, έτσι, ψυχή και σώμα, με το tendency, με αυτό που έρχεται από πάνω. Ένιωθα τύψεις και νοχές, γι' αυτό ενθουσιάστηκα με το που σας ανακάλυψα, ότι γνώριζα αυτό το μυστικό και δεν το έλεγα. Έτσι. Μα και εγώ αυτό ακριβώς ένιωθα. Ένιωθα τύψεις και νοχές. Δεν γίνεται έτσι να ξέρω αυτό το πράγμα και να μην το λέω. Έβλεπα να βοηθάει εμένα, να βοηθάει τους ασθενείς μου που το εφαρμόζω μαζί τους. Δεν γίνεται πια, ας πούμε. Βλέπω ότι υπάρχουν μελέτες που το υποστηρίζουν. Έχουμε την καινούργια μελέτη από το Harvard με 2029 carnivores που παρουσίασα και έκανε αίσθηση. Ξέρουμε πολλά. Ξέρουμε πολλά. Δεν μπορεί να μην μιλάμε και όλη την ώρα να φοβόμαστε να μιλήσουμε.
Οι vegans μπορούν να κάνουν αυτό που θέλουν και εγώ είμαι πολύ υπέρ. Δικαιούνται να το κάνουν, ρε αγαπητοί. Πολύ ναι. υπέρ ο καθένας να διαλέγει τι να τρώει και δεν είμαι καθόλου υπέρ του ban, δηλαδή να πούμε ότι απαγορεύεται μια τροφή που προσπαθούν σε κάποιες περιοχές να το κάνουν για το κρέας, για διάφορους λόγους, περιβαλλοντικούς. Τι απαγορεύεται το κρέας. Ακριβώς, ή να μειώνουμε το κρέας ή να κυνηγάμε με δασμούς το κρέας που έχουν γίνει ανά περιόδους χρονικές στην ανθρωπότητα. Είμαι πολύ κατά, είμαι υπέρ της ελευθερίας. Οι vegans είναι ένα, και οι χορτοφάγοι, όλοι οι άνθρωποι που σκέφτονται για τη διατροφή τους, είναι ένα βήμα πιο μπροστά από αυτούς που δεν σκέφτονται. Είναι ένα βήμα πιο κοντά σε μένα. Δηλαδή, τους σέβομαι πάρα πολύ. Πάντως, εγώ είχα δοκιμάσει σε κάποια φάση, θανό το 12, για 6 μήνες έκανα την vegetarian. Mm-hmm. Τότε ήταν που έχασα 4 δόντια από περιοδοντίτιδα. Mm. Προφανώς είχε ανέβει το ζάχαρο μου και δεν το είχα ψάξει, η insulin αντίστασή μου. Mm. Και είχα βγάλει πολλά ξέματα και είχα πάρει και 15 κιλά μέσα σε 6 μήνες. Mm. Και το σταμάτησα. Mm. Το προσπάθησα. Mm. Το προσπάθησα, αλλά δεν χόρτενα. Ναι, δεν χόρτενα. Δεν χόρτενα και έτρωγα μεγάλες ποσότητες. Και προφανώς επειδή έτρωγα υδατάνθρακες, αυξανόταν η ινσουλίνη. Και επειδή αυξανόταν η ινσουλίνη, αυξανόντουσαν επίσης και οι λιγούρες και γινόταν άσχαμος. Να κάνουμε μια μέρα ένα βίντεο για την ινσουλίνη αντίσταση. Φουλ, μέσα. Εντάξει, να κάνουμε. Mm. Ναι. Και το είχα δοκιμάσει τότε και καταλαβαίνω το σκεπτικό πίσω από το να είναι κάποιος χορτοφάγος ή να είναι βίγκαν. Το αντιλαμβάνομαι. Mm. Όμως εμένα στην πράξη μου έδειξε η δική μου προσπάθεια, η δική μου δοκιμή, ότι μου έκανε κακό στην υγεία μου. Έτσι.